Λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ξεκίνησε η έντονη χιονόπτωση στο Βόλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα άσπρισαν δρόμοι, πλατείες και αυτοκίνητα με τη θερμοκρασία να βρίσκεται 7 βαθμούς κάτω από το 0. Αλατιέρες και υδροφόρες του Δήμου Βόλου έριχναν αλάτι και θαλασσινό νερό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και σήμερα το πρωί, προκειμένου να κρατηθούν ανοιχτές οι βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Αξίζει να αναφέρουμε πως προβλήματα υπήρχαν σε συνοικίες του πολεοδημικού συγκροτήματος του Βόλου πάνω από τον περιφερειακό, αλλά και σε ορισμένα σημεία στην πόλη του Βόλου, ωστόσο γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν ώστε η πόλη να επανέλθει σε ομαλούς ρυθμούς. Λοιπόν. Ένα χιόνι όμως είναι πολύ διαχειρίσιμο για τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, είναι οργανωμένες. Όπως είδατε χτες το βράδυ, 24 ώρες ακόμη δεν έχουν πάει πολλοί κόσμος για ύπνο. Τα συνεργεία λειτουργήσανε κανονικά. Προσόφελος των πολιτών, όλες οι κεντρικές αρτηρίες ήταν διαπεράσιμες χωρίς αλυσίδες και υπάρχει όλο το 24ωρο 3 τηλέφωνα τόσο στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, όσο και στην Πολιτική Προστασία για έκτακτα περιστατικά, εγκυμονούσες, ηλικιωμένους που έχουν πρόβλημα, να παραστούν, να πάνε, να τους πάρουν και να τους πάνε είτε στο νοσοκομείο, μάλιστα, μακριά από όλους μας φυσικά και από τους ανθρώπους. Τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ εκτελούνται κανονικά στις περισσότερες γραμμές, ενώ τα ταξί εξυπηρετούν τους πελάτες τους στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης χωρίς τη χρήση αλυσίδων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Βόλου, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Βόλου. Στην επιχείρηση αποχιονισμού συμμετείχε και η ομάδα διάσωσης με όποια μέσα διέθετε. Χθες το βράδυ γύρω στις 8.30 ώρα ξεκίνησε η διαδικασία για να βγούμε έξω με δύο οχήματα. Ένα οχήμα της Λέσχης, το οποίο είχε δεξαμενή επάνω με αλατόνερο, που συνεχίζει και ακόμα και τώρα με βάρδιες τα άτομα να ρίχνουν νερό στους δρόμους του Βόλου. Και το άλλο το όχημα, πάλι τετρακίνητο και αυτό, να κινείται στους δρόμους του Βόλου, να ελέγχει τα σημεία τα οποία ήταν επικίνδυνα και είχαν προβλήματα και να ενημερώνει τους υπεύθυνους για να στείλουμε τα κατάλληλα μηχανήματα. Ωστόσο, σε διακοπές νερού, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών στο πολεοδομικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, προχώρησε η ΔΕΙΑΜΒ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης, συνεχιζόμενη κακοκαιρία και συνδυασμός με την υπερκατανάλωση νερού που γίνονταν από τους πολίτες, αφήνοντας ανοιχτές τις βρύσες για να αποφύγουν το πάγωμα του εσωτερικού δικτύου στα σπίτια τους, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά πολύ τα αποθέματα στις δεξαμενές. Με νέα ανακοίνωση, η ΔΕΙΑΜΒ σήμερα το πρωί αναφέρει πως θα δοθεί νερό στα σπίτια, ωστόσο από το απόγευμα θα επαναφέρει πρόγραμμα διαχείρισης των πιέσεων και από το βράδυ, εφόσον απαιτηθεί για την ασφάλεια του υδραγωγείου, θα προβεί σε νέα διακοπή υδροδότησης. Τέτοιες θερμοκρασίες, κύριε, πολύ αντικειμενικά, να καταλάβει και ο κόσμος. 8 υπό το 0, 9 υπό το 0, 10 υπό το 0 που βιώνει αυτή τη στιγμή η πόλη του Βόλου και γενικά η Μαγνησία είναι πρωτόγνωρες. Είχαν ξαναγίνει πριν 15-20 χρόνια, το 2001, με καταστροφικές συνέπειες. Τώρα, εάν για 2-3 ώρες καταλαβαίνω την αγωνία των πολιτών, καταλαβαίνω ότι πολλοί φοβούνται μην χαλάσει η περιουσία τους γιατί ίσως παγώσουν οι σωλήνες μέσα στο σπίτι τους και αφήνουν το νερό ανοιχτό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν και η ΔΕΙΑΒ πρέπει να προστατέψει το δίκτυο, μην πάρει αέρα μέσα το δίκτυο λόγω έλλειψης νερού και δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει σήμερα το βράδυ να μην υπάρχει διακοπή αλλά μόνο μείωση της πίεσης. Αν όμως οι πολίτες σύμφωνα με τις ανακοινώσεις δεν συντονιστούν με τις οδηγίες της ΔΕΙΑΒ θα είναι αναγκασμένοι να κόψει 2-3 ώρες το νερό.